Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2024. Μην παραξενεύεστε για αυτό που αντικρίζετε, δηλαδή εμένα με το κάμισο. Ήταν μια ιδιαίτερη περίσταση, δεν τη συνηθίζω. Αλλά είδατε ότι απέναντί μου ο στάρ της παρέας, ο Ιταλόφρον Τζιάνι Γιαννούλα από το Σκάνι. Πώς θα το λέγατε, έλεγε κάποια... πάμε μαζί Ιταλία. Πάμε το Σκάνι και λέει, πήγαινε πίσω στο Λίγκι στο Βόλατο. Όταν κάνει τα διάφορα... Ναι, το Σκάνι, το Σκάνι, το Σκάνι, το Σκάνι, το Σκάνι. Λοιπόν, Τζιάνι Γιαννούλα από την άλλη, ο Αλενατόρε από... Καλησπέρα. Από Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Εντάξει, μια ωραία του μάλλον. Εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ατελείωτη. Γίνεται χαμός και τρίωρη να ήταν η εκπομπή. Πιστεύω ότι θα είχαμε... Ελπίζω οι ηθήνοντες εδώ πέρα να μας δώσουν ένα 24ωρο για την επόμενη εκπομπή. Το υλικό θα είναι άφθονο. Γιατί δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε ποδόσφαιρο Super League. Έχει γίνει της Μουρλής με αντιδράσεις, παραλίγο τσακωμούς στον επίτοπο κεφάλαιο. Έχουμε να πούμε για τις ευρωπαϊκές μάχες των τριών ελληνικών ομάδων την Πέμπτη. Έχουμε να πούμε για Champions League που σήμερα και αύριο. Που ξεκινάει σε λίγη ώρα, ναι. Έχουμε για Basket League, για Πανιόνιο και όχι μόνο. Έχουμε για Super League 2. Έχουμε για Volley League γυναικών. Έχουμε για Super League 2 για Πανιόνιο. Super League 2, ο οποίος πάει τρένο. Και ό,τι προκύψει από εκεί πέρα, γιατί πάντα σε μία εκπομπή υπάρχουν και ειδήσεις επί του πιεστηρίου όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και όλα αυτά θα τα ζήσετε εδώ πέρα. Πού αλλού, στο Flash σας πω. Μία εκπομπή για όλους εσάς, μία εκπομπή για όλους εμάς. Από το NSTV. Από το NSTV. Λοιπόν, και όπως πάντα, ο Αλενατόρε Γεωργίου θα πάει να κάνει την αναδρομή στο παρελθόν. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως το λέμε, πάμε στο μακρινό 1908, πριν από 116 χρόνια. Μόνο. Σαν χθες ήταν, ρε παιδί μου. Και μετά, συγγνώμη που σε διακόπτω, μετά μόλις τελειώσεις το αθλητικό σας σήμερα, σου έχω κι άλλο σας σήμερα που θα το... μόλις τελειώσεις. Είδατε, έχει και εκπλήξεις το αγόρι. Η Δανία, λοιπόν, σημειώνει τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, κερδίζοντας την ομάδα της Γαλλίας με 17-1. Ποιος να το πει τώρα, ότι η Δανή νικάνε τη Γαλλία 17-1. Το παιδικό είχε στείλει η Γαλλία στο... Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και ο Σόφους Κρόνμπεν Νίλσεν κάνει ρεκόρ, σκοράροντας 10 τέρματα. Με τους Δανούς αγωνίζεται και ο Χάραλντ Μπορ, διακεκριμένος μαθηματικός και αδερφός του νομπελίστα φυσικού Νίλς Μπορ. Έτσι, για να σου ανοίγω τα μάτια να δεις ιστορικά πράγματα. Επιστημονική ομάδα η Δανία τότε. Λοιπόν, θα σε πάω μετά... Να σε πάω στο 1972. Ο 35χρονος θερματοφύλακας της Stoke City και της Εθνικής Αγγλίας, Gordon Banks, χάνει το δεξί μάτι σε ένα τροχαίο κοντά στο σπίτι του. Ο μεγαλύτερος θερματοφύλακας του κόσμου αναγκάζεται να σταματήσει στο καλύτερο σημείο της καριέρας του, έχοντας παίξει σε μία δεκαετία 73 αγώνες με την Αγγλία. Η Stoke θα τον αντικαταστήσει με ένα άλλο μεγάλο θερματοφύλακα, τον Peter Shilton, που θα αγωνιστεί για 20 χρόνια με την Εθνική και θα στεθεί διεθνής 125 φορές, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Peter Shilton, ο οποίος είχε φτάσει μέχρι και το Μουντιάλ του 90, βασικό στα 41 του. Το Μουντιάλ της Ιταλίας, 41-42. Αλλά εντάξει, τότε ήταν τα χρόνια, ήταν στις πλάτες του και... Ο μοναδικός που τον έφτασε μετά ήταν ο Τζοφ, που ήταν νομίζω μέχρι 41. Ο Τζοφ έπαιξε μέχρι τα 41 και τελευταίο... Και αμέσως μετά ο τελευταίος που θυμάμαι... Τελευταίο του παιχνίδι ήταν στον τελικό Αμβούργο-Γιουβέντου στο Ολυμπιακό Στάδιο, το κύπελλο πρωταθλητριών τότε, 1983. Ποιος είχε παιδί? Ο Φέλιξ Μάγκατ, μετέπειτα προπονητής και όλα τα σχετικά. Δεν περιγράφω άλλο. Και ο Μπάνκς γιατί ήταν γνωστός, πέρα από ότι... Για την μεγάλη απόκριση στο πλασέ του Πελέ. Κεφαλιά του Πελέ, στο Μουντιάλ του 70 στο Μεξικό. Ναι, στο Μεξικό ήταν αυτή που κατά πολλούς ακόμα θεωρείται ως η κορυφαία απόκριση όλων των εποχών. Στη σκαστή κεφαλιά. Και έχει φτάσει σε αντίστοιχη ηλικία να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
Άλλος θερματοφύλακας, εντάξει, μπορώ να σου πω τον Μπουφόν που έφτασε 46. 40, δηλαδή, όχι 46, έφτασε 44. Και με τον Μπουφόν είμαστε 78, 1978 είμαστε ίδιο έτος γέννης, οπότε... Το Μπουφόν. Και άλλος που ήταν επίσης μεγάλος ήταν ο Πατ Τζένιγκς, αν το θυμάσαι, Βορειοϊρλανδός. Που ήταν και η Manchester United. Που είχε, ήταν στο Μουντιάλ του 82 στην Ισπανία, πρέπει να ήταν ήδη 41-42. Έφτασε να παίζει μέχρι τα 40. Τον είχαν, του είχαν ζητήσει να αλλάξει ειδικότητα κάποια στιγμή για να πάει στο Μουντιάλ της ή του Μεξικού το 86. Κάτι είχε ακουστεί τότε, ότι μπορεί όχι, να άλλαξε ειδικότητα. Αυτό, αυτό είχε γίνει για τον George Best. Επειδή ο, George Best ήταν και αυτός Βορειοϊρλανδός και η Εθνική Βορειοϊρλανδίας δεν ήταν η πιο δυνατή εθνική ομάδα, δεν μπορούσε να, δεν ήταν πάντα στις προκρίσεις. Και όπως γενικά και τώρα. Είχε συζητηθεί. Δηλαδή, είχε συζητηθεί. Ναι. Για το Nations League. Ή για παράδειγμα αυτό είχε γίνει και με τον, είχε γίνει και με τον Giggs, ο οποίος στην Ουαλία. Ναι. Είχε την ευκαιρία να είχε, ναι, είχε πάντα, είχε πάντα την όχληση για να παίξει στην Εθνική Αγγλίας. Αλλά προφανώς... Το παράδειγμα ήταν αυτό που σου είπα τώρα, το Ιρλανδία-Αγγλία, που και ο Ράις και ο Γκρίλις... Και ο Γκρίλις, ναι, στις μικρές... Δεν παραγγείλησαν τα κόμματα, επειδή ήταν στις μικρές εθνικές ομάδες της Ιρλανδίας. Στις Ιρλανδίας, αλλά... Τώρα το συζητάγαμε για την άλλη φορά. Θυμάσαι ότι εκεί είναι τώρα ο Γκρίλις, για παράδειγμα, μπορεί να έχει παππού Βορειοϊρλανδό, γιαγιά από τη μεριά της μάνας του Ιρλανδί, Σκοτσέζο πατέρα, ξέρω εγώ, τι άλλο έχει, Αγγλίδα μητέρα και ένας θείος του να ήταν από την αποικία, ξέρω εγώ, από την κοινοπολιτεία, από τις... Ή από την Ινδία. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε μετά στο 1989, όπου οι Denver Nuggets κερδίζουν την Ιουγκοσλάβικα Split ως πρωταθλήτρια Ευρώπης στο στο McDonald's. 135-129 στο τρίτο McDonald's Open. Τότε υπήρχε αυτή η διοργάνωση, η οποία είχε παίξει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μεταγενέστερα, γιατί για ένα διάστημα είχε, αν θυμάμαι καλά, είχε σταματήσει η διοργάνωση και επανήρθε για μία χρονιά το 97-98. Ως πρωταθλητής Ευρώπης, ναι, τότε το 97 είχε παίξει στο McDonald's και είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τους Chicago Bulls του Michael Jordan. Και μετά από αυτό και θα κλείσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι λιγότερο ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Πάμε το 1995 με τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ να μην ανησυχεί εν ώψη της αναμέτρησης με το computer Deep Thought, το οποίο μπορεί να ελέγχει 720.000 κινήσεις το δευτερόλεπτο, και παρά το γεγονός ότι ο Deep Thought κερδίζει μεγάλους παίκτες, ο βαθμός Elo που κυμαίνεται μεταξύ 2.450 και 2.500, ενώ το Κασπάροφ είναι 2.795. Επομένως, η εύκολη νίκη του Κασπάροφ σε δύο παιχνίδια δεν αποτελεί έκπληξη, αφού αποδέχεται την πρόσκληση για να υπερασπιστεί το γόητρο των σκακιστών και δηλώνει: «Δεν μπορώ να πιστέψω πως ένα κομπιούτερ είναι πιο δυνατό από το ανθρώπινο μυαλό». Μια κουβέντα η οποία είναι στην ιστορία. Προφανώς. Κάπως έτσι τελειώνει και το σημερινό σαν σήμερα. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, όχι αθλητικό, ποιο είναι το πολιτικό γεγονός σαν σήμερα, 22 Οκτωβρίου, και να σε βοηθήσω ακόμα, 1988, που έχει μείνει στην ιστορία. Τσέρνομπιλ. Στην ελληνική ιστορία. Για... Το Τσέρνομπιλ ήταν το 86. Και ήταν το Τσέρνομπιλ ήταν 26 Απριλίου του 86. 1988. Μια μεγάλη πολιτική μορφή του τόπου. Ο οποίος 1988, 22 Οκτωβρίου, επιστρέφει από το Χέρφιλντ, τότε που είχε κάνει την εγχείρηση με Γιακούμπ, ανοιχτή καρδιά κλπ. Με την κοπελίτσα που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνει το νεύμα στη Δήμητρα Λιάννη, την περιβόητη Μιμή τότε κλπ.
για να κατέβει και την, ουσιαστικά την, τη σύστησε στη, στη, ζωή του, στη ζωή του τόπου. Εκεί όμως βγαίνει και το τραγούδι. Από εδώ η γυναίκα μου, από τότε στη ναι, μάμου, όταν ήταν ακόμα στα τελευταία με τη Μαργαρίτα. Ναι, και γενικά, ο Ανδρέας ήταν, τσαχπίνης, να το πω. Αυτός ο άνθρωπος αυτός είναι ο είχε, άνθρωπος... είχε δράσει σε πολλές χώρες ο, ο άιμιστος Ανδρέας Πανδρέου. Αλλά αυτό το γεγονός ακόμα και σήμερα, 36 χρόνια μετά, συζητείται σαν μια κίνηση που, που έμεινε στην ιστορία και, και μη σου πω ότι έχει καθορίσει, καθόρισε τότε και πράγματα στην πολιτική ζωή. Τα ΔΕΕΦΗ, το παιδί της Χαϊλάου Τρικούπη, έδωσε και σήμερα το ρεπορτάζ. Όχι, καμία σχέση, Γιατί αν θυμάσαι, τότε το, με την Αυριανή, η οποία έβγαινε με πρωτοσέλιδα τη Μιμή σε γυμνές φωτογραφίες και λοιπά και λέει «αυτή μας κυβερνά», έλεγε. Ναι, τότε, κάτι ωραία στιγάκια από κάτω. Που θεωρούταν... Που θεωρούνταν τότε και αν θυμάσαι τότε ότι εξού και ο αυριανισμός που λέμε ότι ακόμα έχει μείνει η λέξη. Ναι, ως όρος, πολλά ως, όρος, ως όρος, ακόμα και σήμερα μπορεί να ακούσουμε κάποια στιγμή ότι τον κίτρινο τύπο, το σκανδαλοθυρικό τύπο να λέμε ο αυριανισμός. Έτσι τότε ήταν ένα πρωτοσέλιδο που είχε ταράξει τα, και σχεδόν έριξε κυβέρνηση τότε. Σχεδόν έριξε κυβέρνηση. Γιατί περάσαμε μετά το 89, το σκάνδαλο... Ο οποίος γνωστόν δεν σέρνει μόνο καράβι. Προφανώς και ήταν τότε, αν θυμάσαι, που ήταν η κυβέρνηση, συγκυβέρνηση Τζανετάκη με τη Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, με συνασπισμό, με συνασπισμό και Κουκουέ. Και λίγο αργότερα ήρθε και το ειδικό δικαστήριο. Με ειδικό δικαστήριο, Κοσκοτά, Αντώνη Κόκκινο, Αντώνη Κόκκινο πρόεδρο του δικαστηρίου, Μένιο Κουτσόγιωρο να καταραίει και τελικώς να... Είχε προηγηθεί όμως η υπόθεση Καναμποκιού. Ναι, ήταν πώς τα λέγανε, η Αγέτη Ρακλή, η Καλτσεστρούτσι, τα τι θυμάστε. Έχουμε πάει πολύ μπροστά. Τέλος πάντων, πάμε, γυρνάμε σε προσγείο ΣΕΠΕ, γιατί θα συνεχίσουμε εδώ να... Καλτσεστρούτσι. Καλτσεστρούτσι. Και η Αγέτη Ρακλή. Πάμε. Αντώνης Κόκκινος σε γείτονα, σε δημάξη. Ο τότε πρόεδρος του, του Αρίου Πάγου. Ναι, οπότε πήγαινα για ψώνια σε σούπερ μάρκετ γνωστής εταιρείας και τον είχα εκεί πέρα άλλη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε 8η αγωνιστική της Super League, όπου είχαμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου Βόλος Πανσεραϊκός 0-1, μεγάλη νίκη για τα Λεοντάρια, Ατρόμητος Πανετολικός 0-2, νέα γκέλα για την ομάδα του Παύλο Γκαρσία, με τον Γιάννη Μπουζούκη μάλιστα να λέει και μια χαρακτηριστική ατάκα «έβαλα τέλος» στην ομάδα του Ατρόμητου. Κάτι... Δεν το πρόσεξα. Το έχει πιάσει η κάμερα, που κάνει και την κίνηση εξής «τέλος». Σκόρα, τέλος, ρε, το πέσα τόλμη. Εντάξει. Λαμία Αστέρας Άκτορ 0-0, σε ένα μάτσο τύχος ουσία, από δύο ομάδες οι οποίες άλλα είχαν στο μυαλό τους, άλλα προσέφεραν και μάλιστα ο Λεωνίδης Ασβόπουλος τόλμησε να πει μετά στη συνέντευξη τύπου ότι η ομάδα ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που θέλω. Εντάξει, η Λαμία... πολύ δουλειά να γίνει. Η Λαμία πέρσι είχε μια την καλύτερη πορεία της ιστορίας, φέτος ασθμένη. Με πρόβλημα πάλι στο σκοράρισμα. Στον Αστέρα έκανε ντεμπούτο ο Σάββας Παντελίδης. Ακριβώς, στην επιστροφή του 6 χρόνια. Αλλά το θέαμα ήταν ανύπαρτο και το 0-0 ήταν... Εντάξει, ο Παντελίδης είναι λάτρης του... Φυσιολογική εξέλιξη. Των ισοπαλίων. Ναι, προφανώς. Την Κυριακή είχαμε το ανέλπιστο αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-0. Από 2-0 που προηγήθηκε. 2-2 από 2-0. Από 2-0. Είχε... Μάλιστα και ο τελευταίος βαθμός που είχε πάρει ποτέ ο Λεβαδιακός στον Πειραιά από τον Ολυμπιακό ήταν με την ίδια εξέλιξη. 2-0-2-2 το 1993, πριν 31 χρόνια. Με τον Βαγγέλη Κρύο. Δεν θυμάμαι, ναι, αλλά. Βαγγέλης Κρύος. Και τον πλέγα νομίζω να κάνει το 2-2. Βαγγέλης Κρύος, ο οποίος είχε παίξει μετά που, αν θυμάσαι, νομίζω στην Ισπανία σε μια. Από εκείνα τα ταξίδια που συνήθιζαν οι παίκτες εκείνης εποχής. Και, ναι, και ήταν και ο Ολυμπιακός είχε να το πάθει αυτό 13 χρόνια με οποιαδήποτε ομάδα να προηγείται 2-0 και να στον Πειραιά, στο γήπεδό του και να ισοφαριστεί. Πάντως η αλήθεια είναι που ότι... δείχνει και τη σπανιότητα του φαινομένου και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί πάλι σε 20 χρόνια. Διάβαζα νωρίτερα πριν έρθουμε ότι γενικά ο Ολυμπιακός έχει
κάνει πολλές γκέλες τα τελευταία χρόνια. Και επί Μαρτίνς και επί Μίτσελ και με Κορμπεράν στον πάγκο. Ήταν για τον ακόμα Ολυμπιακό. Και με τον Χάση, αν θυμάσαι ναι. Καλά, που είχε. Μπέσνικ Χάση. Ήταν για τον Ολυμπιακό, είναι. Έχει μόνο μία νίκη στα πέντε τελευταία στο πρωτάθλημα και αυτό έτσι μία αξιοσημείωτη επίδοση έχει για το μέγεθος. Έχει 9 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Για το μέγεθος του Ολυμπιακού, ναι. Και γενικότερα φέτος το πρωτάθλημα βλέπουμε ότι και θα είναι ωραίο να διατηρηθεί. Αυτό είναι οι κοντινές αποστάσεις στη βαθμολογία και ότι η μεγάλη ομάδα χάνει βαθμούς στην κακή της μέρα. Χάνει βαθμούς, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και επίσης από το ξεκίνημα έχουμε κάνει 8 αγωνιστικές, είμαστε στην 8η αγωνιστική. Αν θυμάσαι, ο κανόνας ήταν ότι οι τέσσερις μεγάλοι θα κερδίσουν. Ναι, θέλοντας και μη, επειδή είναι το Big Four. Ναι, θέλω να πω και προσθέτοντας φέτος και τον Άρη, ο οποίος κάνει φανταστική πορεία και είναι στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ. Και στις 8 αγωνιστικές δεν έχει συμβεί να νικήσουν όλοι οι μεγάλοι. Δηλαδή, έστω μία έχει απώλεια. Έστω μία ομάδα έχει απώλεια βαθμών. Κάθε φορά, που πάντα ξέρεις, συζητάγαμε ότι νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο ΠΑΟΚ, νίκησε η ΑΕΚ. Στη δεύτερη αγωνιστική, ξέρω, νίκησαν όλοι. Φέτος είναι το μοναδικό πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια που στις 8 πρώτες αγωνιστικές ένας μεγάλος έστω. Έχει μία απώλεια βαθμών. Είτε θα είναι ο Παναθηναϊκός με την Ερυθρέα, είτε θα είναι ο Ολυμπιακός με τον Πανετολικό, είτε θα είναι ο ΠΑΟΚ. Με τον Άρη, π.χ. Εντάξει, ο Άρης. Ναι, ο Άρης. Τώρα είναι στο ναι. Five, ναι. Ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πάντα κάποιος θα κάνει. Έχει, έστω ένας έχει απώλεια. Η ΑΕΚ θα χάσει τον Πανετολικό. Και η ΑΕΚ με την Καλυθέα που ήρθε, που έμεινε στο 0-0. Όπως και με τη Λαμία, το 1-1. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν απώλειες. Και αυτό διατηρεί και το. Διατηρεί και το ενδιαφέρον και είναι λέει μετά από 21 χρόνια που στις 8 αγωνιστικές πρώτες ο πρωτοπόρος έχει τους λιγότερους βαθμούς. Δηλαδή ναι. Οι 17 βαθμοί που έχουν από κοινού Άρης και ΠΑΟΚ είναι οι λιγότεροι βαθμοί που είχε ομάδα στην κορυφή εδώ και 21 χρόνια από το 2003. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός 0-1 με ένα γκολ το οποίο ήρθε από νωρίς με τον ΤΕΤΕ. Μόλις το 6 λεπτό. Και... Ακριβώς ο Όφη είχε πολλές ευκαιρίες ανάμεσα του και ένα δοκάρι με τον Γιούγκ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ως εκεί έπρεπε το αποτέλεσμα. Με ένα Παναθηναϊκό να αφιερώνει την νίκη, τον γκολ για την νίκη στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ακριβώς. Ο Άρης δεν μπορεί να φαίνεται ότι νίκησε την Καλυθέα εύκολα με 2-0, αλλά δυσκολεύτηκε γιατί τα γκολ. Μπήκανε στο τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά. Και με μια Καλυθέα να παίζει από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Λόγω αποβολής του Πασαλίδη. Αλλά για τον Άρη δεν έχει τόση σημασία το πώς θα κερδίσει. Ήδη στις πρώτες αγωνιστικές έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει και παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πλέον, όντας ψηλά στη βαθμολογία και ειδικά τώρα που είναι και στην κορυφή, θα μπει λίγο και το άγχος, θα μπει λίγο και το πρέπει, θα μπει λίγο και η πίεση. Γιατί ο Άρης δεν είναι συνηθισμένος προφανώς σε τέτοια ύψη. Και για τον Άρη θα είναι ένα μεγάλο crash test το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί όπου οι κίτρινοι θα τεστάρουν δυνάμεις. Θα δείξουν αν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Βέβαια, εγώ θα σας δώσω κάτι δηλώσεις που έκανε τον Νάτη, ο προπονητής της Καλυθέας, ο οποίος για άλλη μια φορά είπε ότι η ομάδα μου συνηθίζει να παίζει τα τελευταία παιχνίδια με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολή. Στις προάλλες λέει παίξαμε για 70 λεπτά χωρίς το τάδε παίκτη, τώρα για 60 λεπτά. Yeah. Όταν θα παίξουμε λέει πάλι 11-11, ίσως παρουσιαστούμε καλύτεροι. Yeah. Είναι και αυτή μια άποψη. Το παιχνίδι το οποίο έριξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής ήταν το ντερμπί των δικεφάλων. ΑΕΚ-ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 με τα δύο γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με γκολ του Μπάμπα και ισοφάρισε ο Πιερό. Το θορυκτό Πιερό, ο οποίος στον γκολ που για μένα είναι ίσως η πιο ποιοτική μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Βάζω σε δεύτερη μοίρα τον ΤΕΤΕ. Αλλά ο Πιερό είναι πραγματικά
ένα τέρας φύσης, ένας παίχτης που θυμίζει πολύ σε κινήσεις Λουκάκου. Και αυτό γιατί. Και να ανήκει το στον αέρα. Γιατί τον Πιερό τον ξέραμε από τα αναμετρήσεις κόντρα σε ελληνικές ομάδες. Ενώ τότε ναι. Είχαμε κάποιες αραιές εικόνες από τη Γαλατά. Ναι, από τη Γαλατά. Ναι, αλλά αυτά, τον Πιερό όντως. Και ειδικά ο Πιερό που έχει παίξει και εναντίον του Ολυμπιακού είχε παίξει. Και εναντίον του Παναθηναϊκού. Και ίσως θα έπρεπε να τον. Να τον είχαν δει και άλλες ομάδες. Αλλά προλαβεί ΑΕΚ και καλώς πρόλαβε και καλώς τον πήρε. Είχε έρθει σε επαφή με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έγινε μεταγραφή. Ναι. Είναι ένας πολύ δυνατός σεντερφόρ και το γκολ που πέτυχε ήταν σαν να παίρνει την μπάλα, να στο πάω μπασκετικά, σαν να παίρνει την μπάλα στο χαμηλό πόστο Ντάνκαν και να γυρίζει και να φύγει. Ήταν πίβοτ. Σαν να παίρνει την μπάλα, να υποδέχεται την μπάλα. Είναι το footwork του Χακίμ Ολάζου. Δεν μπορούσε. Ο Βασίλη Λυπηρίδη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, πάμε στην βαθμολογία. Ναι, και ένα παιχνίδι που είχε πολύ έντονο φινάλε, το ντέρμπι. Και ακόμα οι δύο ομάδες, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, παίζουν ένα πινκ-πονγκ ανακοινώσεων, διαρροών. Λόγια του προπονητή του ΠΑΟΚ. Κύκλων τετραγώνων, τριγώνων και όλα τα σχετικά. Πάλι προκάλεσε. Και ανέφερε το κλεμμένο πάλι του 18. Είναι εκείνη την ιστορία. Δεν ξέρω, είναι κουραστικό λίγο, ρε Χριστό. Είναι κουραστικό τώρα. Πάλι δεν τα ίδια. Παίζει, μια και μιλάμε για τον Λουτσέσκου, παίζει πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα το 18 που μου κλέψατε. Παίζει με τον Παναθηναϊκό το κύπελο του 22 που μου το κλέψατε. Παίζει, ξέρω εγώ, θα παίξει κανένα παιχνίδι με τη Στεάουα. Θα πει το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στο ρουμάνικο πρωτάθλημα που μου το είχατε κλέψει. Δηλαδή. Κάτι θα βρει να πει. Είναι να τα φέρει έτσι η μοίρα. Είναι κουραστικό. Να είναι, για παράδειγμα, τι να σου πω, να ανοίγει πάλι. Το γύρο Παλίκ να παίζει με τη Μανσίκ να λέει το παιχνίδι που μου κλέψανε το 21, ναι, δεν το ξεχνάω. Ναι, είναι κουραστικό. Τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, βαθμολογία έπειτα από 44 χρόνια βρίσκει τους δύο συμπολίτες, Άρη Πάπου να είναι πρώτη. Ναι. Και επίσης και η ΑΕΚ βέβαια δεν είναι άμυρη ευθυνών. Καλά, η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ δεν είναι άμυρη ευθυνών, γιατί. Ναι. Για μένα κακό το συνεχίζει. Mm. Δεν είναι άμυρη ευθυνών και η ΑΕΚ προφανώς, γιατί σε έναν καυγά χρειάζονται δύο. Δεν μπορεί ένας να τσακώνεται μόνος του. Και όλο τυχαίως ο αθλητικός δικαστής κάλεσε και τις δύο ομάδες αλλά και άλλες πέντε, δηλαδή οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος θα παρελάσουν. Ναι, και θα, είτε θα κληθούν για να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο, είτε. Και είχαμε και το. Δεν το αναφέραμε, αλλά υπήρχε ένα προκλητικό πάνω των οπαδών του Όφη στον αγώνα του Παναθηναϊκού που έλεγε κάτι για προσκυνημένους οπαδούς, ναι, με Αταμάν. Εις βάρος του Έργιν Αταμάν. Και. Προφανώς τα κρύβουνε κάτω από χαλάκι. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, να πάμε στη λογική ότι είπα εγώ κάτι, αλλά εσύ τι είχες πει 10 χρόνια πριν και 15. Ναι, το ξυμόρο ποιο είναι, να φωνάζουν τώρα οι οπαδοί του Όφη για τον Αταμάν, τη στιγμή που το γήπεδό τους έχει δύο ονομασίες, Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, το επίσημο, αλλά εμείς όλοι το ξέρουμε σαν γεντί κουλέ, ναι, τουρκική λέξη. Εντάξει. Να έχει παίξει ο Ερόντ Μπουλούτ στον Άρη πριν στον Όφη πριν 12-13 χρόνια. Και να κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, βαθμολογία λοιπόν έχει τις δύο συμπολίτες Άρη πάω 17 βαθμούς. Να οδηγούν την κούρσα έπειτα από 44 χρόνια, όπως είπαμε. Και όπως λέγαμε και χιουμοριστικά, θυμίζει η βαθμολογία Α1 μπάσκετ. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, που ήταν, το μπάσκετ ήταν στη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά και όλη η Ελλάδα έβλεπε τους αγώνες Άρη ΠΑΟΚ. Με τσακωμούς Πρέλεβιτ, Μισούνοφ. Και Γκάλι μετά, και με τις μπουνιές με Νίκο Γκάλι σε εκείνο το τρομερό παιχνίδι. Βέβαια, το 91, στο τελευταίο και πρωτάθλημα του Άρη. Στα μεταξύ τους παιχνίδια ήμουν πάντα με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μ' άρεσε Παπαχρόνης, μ' άρεσαν. Εντάξει, και εγώ ήμουνα με το. Καλά, τότε όλη η Ελλάδα, ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες, υποστήριζε τον Άρη. Ναι, αλλά στο πρωτάθλημα κάπου ήθελες λίγο και τον ΠΑΟΚ να σπάσει την κυριαρχία του Άρη. Δηλαδή, δηλαδή, αν θυμάσαι τότε, ο Άρης είχε ξεκινήσει από το 85 ως το 88, είχε κάνει 80 σερί αγώνες χωρίς να χάσει, χωρίς νίκη, χωρίς ήττα.
ήταν, είχε 80-0 σερί. Και λέει, δηλαδή, ένας να το σπάσει αυτό το πράγμα. Που και το έσπασε τότε και το σερί, το είχε σπάσει ο... Ξέρετε, το έχει σπάσει ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος. Και ο Παναθηναϊκός το έχει σπάσει. Ο Παναθηναϊκός το έχει σπάσει στο κύπελο. Ο Παναθηναϊκός το έχει σπάσει στο κύπελο και προκρίθηκε στον τελικό του 86 που επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ τότε. Στο πρωτάθλημα το έχει σπάσει ο Πανιόνιος. Λοιπόν, είπαμε για ρηπά. Ο ΠΙΑΕΚ ακολουθεί στους 15 βαθμούς όσους έχει και ο Ολυμπιακός. 14 ο Πανετολικός έχει φτάνει στην έκπληξη του Γιάννη Πετράκη. Φανταστικός ο Πανετολικός. Πάρα πάρα πολύ καλά. Παναθηναϊκός ακολουθεί με 12. 11 βαθμούς για Όφη, 10 για Αστέρα Άκτορ. 8 για Ατρόμητο, 7 Πανσεραϊκό και Βόλο. 6 για Λαμία, 5 Καλυθέα και Λεβαδιακό. Επόμενη αγωνιστική είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 του μήνα. Το Σάββατο έχουμε τις τρεις αναμετρήσεις που είναι στις 5. Ξέρετε γιατί έκανα μία λακεία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στις 5 Πανετολικός Βόλος, στις 5.30 Λεβαδιακός εναντίον Λαμίας και στις 8 Πανσεραϊκός εναντίον ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει παραλάβει εισιτήρια για δύο θύρες, καθώς εξαντλήθηκαν τα θύρα 7 και πήρε και τη θύρα 1. Θα θυμίσει το εποχές δεκαετίας 80 και 90 που οι Σεραίοι ήταν, ήταν στην Α Εθνική, αλλά και στα μέσα του 2000, στις δεκαετίες 2000, που είχε πάλι μια πολύ καλή ομάδα ο Πανσεραϊκός τότε και γέμιζε το γήπεδο του. Ειδικά στα μεγάλα μάτς ήταν τσαμπιά. Και όπως έλεγε, σαψαλώθηκα με τον Μπάσερα εγώ, και όπως έλεγε τότε και ο Νίκος Δρύος σε μια ταινία, στα φίλια έκανε έτσι. Κυριακή η αγωνιστική ξεκινάει στις 5 στην Τρίπολη με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μία ώρα αργότερα Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Άρη, στον τέρμπι που είπαμε, που θα καθορίσει πολλά και για τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Στις 9 υπάρχει αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη και στις 9.30 θα ολοκληρωθεί η ένα διαγωνιστική με την αναμέτρηση Καλυθέας εναντίον Ατρόμητου. Να πούμε ότι άλλαξαν ώρα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, mm-hmm. γιατί υπάρχει και το ντέρμπι του μπάσκετ, για την μπάσκετ λίγκ, θα το πούμε αργότερα. Ναι, ναι. Και αυτό πήγανε μία ώρα πίσω τα παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά την Super League. Πάμε γρήγορα για Πανιόνιο, πρωτού πάμε στα ευρωπαϊκά. Ένας Πανιόνιος ο οποίος συνεχίζει την πάρα πολύ καλή πορεία του, τη σχεδόν αψεκάτια στην πορεία του, γιατί υπάρχει και η ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Αστέρα Β στη Τρίπολη. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ Β, Πανιόνιος, με σκορ 2-1, σε ένα παιχνίδι που και πάλι το παρακολουθήσαμε. Έτσι για να το παρακολουθήσω και εγώ. Ναι, από το Sky έχουμε πει ότι ο Πανιόνιος στην επιστροφή του στη Β' Εθνική, και εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι ξανά στη Super League, ότι πουλάει ως το μεγαλύτερο όνομα πλέον στην κατηγορία, και ο Sky πατάει κέντρο. Ναι, θα ανέβει ο Πανιόνιος, θα ανέβει. Όπως έλεγε παλιά και είχε γίνει τότε, μιας και μιλάγαμε για Πανσεραϊκό, που ήμουν σε μια συνέντευξη τύπου τότε, ο παλιός προπονητής τότε του Πανσεραϊκού, ο Γιάννης Παπακώστας, που έλεγε ο Πανσεραϊκός δεν θα πέσει, και δεν έπεσε. Έτσι και ο Πανιόνιος. Μου έρχονται κάτι παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Τέλος πάντων. Ο Πανιόνιος λοιπόν επικράτησε στη Νέα Σμύρνη 2-1 της ΑΕΚ Β, και ήταν το πρώτο γκολ που δέχτηκε ο Πανιόνιος φέτος σε οποιοδήποτε διοργάνωση, σε πρωτάθλημα ή κύπελο. Προβάδισμα στο 10 με τον Γεμιστό. 2-0 ο Μπούσης στο 25. Η ΑΕΚ μείωσε στο 40 με το Σόσα. Και οι δύο ομάδες είχαν από μία αποβολή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πρώτα ο Πανιόνιος και μετά η ΑΕΚ μείναν με 10 παίχτες. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι ανέρυθροι έκαναν μία σχετική διαχείριση και κατάφεραν να κρατήσουν το πολύτιμο 2-1. Μάλιστα, πολύ καλή παρουσία είχε ο Τσερίσεφ στο παιχνίδι. Μπήκε ως αλλαγή και... Και ο Σεμπά λίγο αργότερα. Ναι, και ήταν πρώτη εμφάνιση με τον Πανιόνιο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Σεμπά πρέπει να μπήκε στη θέση του Μπούσκιου.
Του Μπούση, του Μπούση, ναι. Θα τους δούμε, εντάξει, είναι πολυτέλεια προφανώς για αυτή την κατηγορία, όπως και ο Κολοβός, και πρέπει να φτάσουν σε καλύτερη ατομική κατάσταση για να, για να δώσω κάτι παραπάνω στον Πανιόνιο. Πάντως το μάτι της αγωνιστικής έγινε στο Παθεσσαλικό. Άλλο μπάκιν, στο Παθεσσαλικό, ναι. Νίκη Βόλου εναντίον Λάριζας με 3-3, ναι, 3-3. Και σε ένα χορταστικό μάτς. Και επίσης ένα παιχνίδι πάλι με πρεστίζ, θα το έλεγα, και Καλαμάτα. Πολλά αγωνιστικά και εμεί. Ήταν το Καλαμάτα Παναχαϊκή 1-0. Με τον γκολ του Παμλίδη η Καλαμάτα επικράτησε, διατήρει το αίτητο, και σήμερα μάθαμε ότι απολύθηκε ο Νίκος Αναστόπουλος, ο προπονητής της. Πήγε ο Δημήτρης Φαγνός, ο οποίος έχει αλλάξει πολλές ομάδες από τα πουτάρια. Ήδη οι μισές ομάδες της Super League 2 έχουν αλλάξει προπονητή, και είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή τώρα ο Αναστόπουλος απομακρύθηκε μετά τη μάχη με τον άσπονδο φίλο ή εχθρό του, όπως θέλουμε το τοποθετούμε, τον Σούλη Παπαδόπουλο, που κρατάει 20 χρόνια η διαμάχη τους με απείρου κάλους δηλώσεις ένθεν και ένθεν τότε σε παιχνίδια, για παράδειγμα, Παναχαϊκή Σάρι, Παζιάννενα, ναι, προοδευτική, ναι. Γινότανε χαμός, ήταν και το... Και γενικά ο Αναστόπουλος, ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει σε κάποιο σύλλογο, ναι, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και, αλλά ναι, και η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι οι εμφανίσεις της ομάδας δεν άρεσαν στους διοικούντες τη μεσσηνιακή ομάδα, τους μεσσήνιους. Πρέπει να έχει το αντίστοιχο βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και χρόνια, που έχει αποβληθεί από τον πάγκο Αναστόπουλο. Ναι, και λέει, εντάξει, δεν το ξανακάνω. Ναι. Και λέει, όχι. Φύγε, πήγε, ναι. Όχι, άφησε. Και αν θυμάσαι ότι είχε γυριστεί και διαφήμιση αυτό τότε. Τέλος πάντων, είδαμε λοιπόν τώρα τι έκανε ο Πανιόνιος. Να πούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο β' όμιλο της Super League 2. Κηφισιά Ηλιούπολη 5-0. Καλαμάτα, όπως είπαμε, Παναχαϊκή 1-0. Αστέρας Τρίπολης Β' Παναργιακός 1-3. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Αργίτες. Και Γάλλο Χανιά 1-0 στη βαθμολογία. Κηφισιά Πανιόνιος στους 13 βαθμούς, με την Κηφισιά λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων θεωρητικά στην πρώτη θέση. Καλαμάτα στους 11, με νέο προπονητή πλέον τον Δημήτρη Σπανό. Γάλλο 8 στην τέταρτη θέση, Ηλιούπολη 7 στην πέμπτη. Το Άργος ανέβηκε στους 6 βαθμούς και είναι έκτο. ΑΕΚ Β στους 5, Παναχαϊκή 3, Αστέρας Τρίπολης Β 2. Και τα Χανιά στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, το Πανιόνιος θα παίξει το Σάββατο στην Πάτρα με την Παναχαϊκή, σε ένα παιχνίδι που επίσης θα το παρακολουθήσουμε από το Sky, ζωντανά. Το Sky στο τέλος θα ονομαστεί Πανιόνιος στη 2, που φοράει. Πού, είναι εμπορικός ο Πανιόνιος. Για τα δεδομένα της Β' Εθνικής είναι εμπορικός. Είναι όπως... Τι να σου πω, όπως είχε παίξει παλιά η Γιουβέντους στη Β' Εθνική μία χρονιά πριν 15 χρόνια, 17 χρόνια, τι θα έδειχνες τώρα, Ρίμινη Άσκολη, θα δείξεις Γιουβέντους. Καλά, εννοείται. Τι Γιουβέντους θα δείξεις, τον Πανιόνιο θα δείξεις. Έτσι. Μία ώρα νωρίτερα από το Παναχαϊκή Πανιόνιος διεξάγεται το μάτι της Κηφισιάς με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Την Κυριακή, Χανιά ΑΕΚ. ΑΕΚ Β', πρέπει να το ξεχνάω τώρα, ΑΕΚ Β', είναι και λίγο σπαστικό να το λες, ΑΕΚ Β', Χανιά Β', Τρίπολη Β' και λοιπά, ναι. Ηλιούπολη Καλαμάτα και Παναργιακό σε Γάλλο. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ, μάλλον, ή έχεις διαβάσει να είναι μια ομάδα αίτητη, να μην έχει δεχτεί γκολ? Κάπου το είδα αυτό που λες, είναι... Και να μην δεύτερη. Σε ένα πρωτάθλημα γυναικών, κάτι... Τέταρτη κατηγορία Σουηδίας. Ναι, κάτι είδα που λέει ότι είχαν, ξέρω εγώ, 3 σοπαλίες με 0-0 και δεν είχαν φάει ποτέ γκολ. Αλλά μια ομάδα που μπορεί να είχε μια ήττα, αυτό είναι, είχε μια ήττα, αλλά είχε κερδίσει όλα τα άλλα παιχνίδια και πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει, μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ. Μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην... Το ταξίδι μας στην Ευρώπη, ξεκινώντας όπως πάντα από την Αγγλία. Mm-hmm. Εκεί είχαμε την 8η αγωνιστική στην Premier League. Στα αποτελέσματα του Σαββάτου, Tottenham West Ham 4-1 σε ένα λογοδρέζικο ντέρμπι.
Φούλαμ Άστον Βίλα 1-3, Manchester United Brentford 2-1, ανάσα για τους κόκκινους διαβόλους μετά από καιρό. Και με ανατροπή το γύρισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Newcastle Brighton 0-1, Southampton Leicester 2-3, Ipswich Everton 0-2 και Bournemouth Arsenal 2-0. Στραβοπάθημα για τους κανονιέριδες. Πρώτη ήττα σεζόν. Την Κυριακή είχαμε Wolves Manchester City 1-2, δύσκολη νίκη για τους πρωταθλητές. Liverpool Chelsea 2-1. Και μάλιστα το παιχνίδι αυτό είχε πολλές απουσίες και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Και η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού μείωσε με τον Τζάκσον, αλλά δεν μπόρεσε να επιστρέψει πλήρως το παιχνίδι. Ακριβώς. Και εχθές είχαμε Nottingham Crystal Palace 1-0. Στη βαθμολογία η Liverpool παραμένει πρώτη με 21 βαθμούς, βραχία κεφαλή από τη City που είναι στους 20. 17 βαθμούς για Arsenal και Aston Villa, 15 για την Brighton, 14 για Chelsea, 13 Tottenham και Nottingham, 12 για την Newcastle, 11 για Fulham, Bournemouth και Manchester United, η οποία είναι στην 12η θέση παρακαλώ, 10 βαθμούς για την Brentford, 9 για την Leicester, 8 για West Ham και Everton, 4 για την Ipswich, 3 για την Crystal Palace και από ένα βαθμό Southampton και Wolves. Και από την Αγγλία να μεταφερθούμε λίγο πιο βόρεια στη Γαλλία και εκεί ο διαγωνιστική, στο Σαμπιονά. Πώς τα λες τα γαλλικά με το Σαμπιονά. Όπως θα έλεγε και ο Αρπάους, Λιγκόν. Την Παρασκευή είχαμε λοιπόν Μονακό Λιλ 0-0. Το Σάββατο Μπρέστ Ρεν 1-1, Σεντετιέν Λανς 0-2, Παρίς Σεν Ζερμέν Στρασβούργ 4-2. Την Κυριακή Χαβρή Λιόν 0-4, Οσέρ Ρενς 2-1, Τουλούζ Αρζέ και Ναντ Νις έμειναν στο 1-1 και σαρωτική νίκη της Μαρσέιγκ εκτός έδρας κόντρα στη Μονπελιέ με 0-5. Βαθμολογία η Παρί παραμένει στην πρώτη θέση με 20 βαθμούς, η Γκάτικο έχει τη Μονακό με τους ίδιους βαθμούς. 17 για τη Μαρσέιγ, 14 για Λίλ και Λανς, αλλά και τη Ρεμς, η οποία έχει μπει σφίνα. 13 βαθμούς για την Λιό, 10 βαθμούς για Νις και Ναντ, αλλά και τη Στρασμπούρ με την Μπρέστ. Η Μπρέστ η οποία εντυπωσιάζει στο Champions League, αλλά στο γαλλικό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο πίσω. Mm-hmm. 9 βαθμούς για την Οσέρ, 8 για τη Ρεν, 7 για τη Σεντετιέν, 6 για Τουλούζ και Χαβρή και στους 4 βαθμούς βρίσκεται η Ανζέ και η Μονπελιέ. Mm-hmm. Πάμε Ισπανία. Να πούμε τα αποτελέσματα λοιπόν της 10ης αγωνιστικής στην Πριμέρα. Την Παρασκευή Αλαβές Βαγιαδολί 2-3. Το Σάββατο Αθλέτικ Μπιλμπάο Εσπανιόλ 4-1. Ο Σασούνα Μπέτις 1-2. Διπλό για τη Σοσιεδάδ στη Χιρόνα με 1-0. Δύσκολη νίκη για τη Ρεάλ στο Βίγκο με αντίπαλα τη Θέλτα του Τάσου του Βίκα 2-1. Μαγιόρκα Βαγιαϊκάνο 1-0. Αθλέτικο Μαδρίτης Λεγκανιές 3-1. Με την Αθλέτικο στο τέλος να βρίσκει τα δύο γκολ. Βιγιαρεάλ Χετάφε στραβοπάτημα για τη Βιγιαρεάλ 1-1. Μπαρτσελόνα Σεβίλη 5-1. Άλλη μια χορταστική εμφάνιση για τους Μπλαουγκράνα. Και μάλιστα έχουν συνεχόμενα τερμπή Μπλαουγκράνα. Και σήμερα με την. Αύριο είναι με την Bayern για το Champions League. Και την Κυριακή είναι το τέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τη Δευτέρα άλλη μια ήττα για τη Βαλένθια που παραπέει 2-3 από την Λας Πάλμας εντός έδρας. Αλλά υπάρχουν νεότερα από την Βαλένθια η οποία ήρθε σε συμφωνία με την Goldman Sachs όσον αφορά την ανέγερση του νέου της γηπέδου. Θα κάνει και επενδυτικές βαθμίδες η Goldman Sachs που λέγανε ότι θα την υποβιβάζει, θα την ανεβάζει κλπ. Έχουν αρχίσει διάφορα νέα εκεί πέρα. Ναι. Και πάμε στη βαθμολογία της Πριμέρα. Μπαρτσελόνα 27, Ρεάλ 24 και όπως είπαμε την Κυριακή θα λύσουν τις διαφορές τους στον Μπερναμπέου. Ατλέτικος 20, Βιγιαρεάλ 18, Μπιλμπάο Μαγιόρκα στους 17, κλείνουν την Ευρωπαϊκή Εξάδα. Η Μπέτις με 15 πόντους, όσο και η Οσασούνα. Στους 13, Βαγεκάνο Θέλτα, 12, μια τριάδα ομάδων, Σοσιεδάδ, Σεβίλη και Χιρόνα, στους 10 Εσπανιόλ και Αλαβές, 9 πόντι για τη Χετάφε, 8 Λεγανιές και Βαγιαδολίδ και στις δύο τελευταίες
Λας Πάλμας και Βαλένθια στους 6 βαθμούς, με τη Λας Πάλμας να πιάνει τη Βαλένθια κάνοντας την πρώτη νίκη στη σεζόν. Λοιπόν, και πάμε στην Γερμανία για να κλείσεις μετά την Ιταλία την αγαπημένη. Πάμε, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Είχαμε λοιπόν στην Γερμανία την 7η αγωνιστική. Μια 7η αγωνιστική που περιέλαβε τις αναμετρήσεις Ντόρτμουντ Σεν Πάουλου 2-1 με τους οπαδούς των φιλοξενουμένων να τα βάζουν με τη διοίκηση του επειδή επίστρεψε η αποστολή με αεροπλάνο. Ξέρεις ότι εκεί πέρα δεν σηκώνε πολλά, σου λέει γίναμε τα πόδια, γίναμε οδικός, όχι με αεροπλάνο. Μην μπαίνουμε σε έξοδα γιατί... Με το κτέλ. Με το κτέλ. Λεβερκούζεν Άιντραχτ 2-1, Χόφενχάιμ Μπόχουμ 3-1, όπως και Φράιμπουργκ Άουγσμπουργκ, Μάινς Λιψία 0-2, Γκλάντμπαχ Χέιντενχάιμ 3-2, Μπάγερν Στουτγκάρντ 4-0, Χόλστερ Κιέλ Ουνιόν Βερολίνου 0-2 και Βολφσμπουργκ Βέρντερ 2-4, με το κουλεράκι να έχει χρόνο συμμετοχή, αλλά να βλέπει την ομάδα του να δέχεται 4 γκολ. Ακριβώς. Η γενιά δεν είναι τόσο γουρλής ο Κουλιεράκης, οπότε από τη στιγμή που πήγε στη Βόλτσμπουργκ... Εντάξει, τώρα θέλει χρόνο. Η Μπάγερν είναι πρώτη μαζί με την Λιψία έχοντας 17 βαθμούς, 15 είναι η Φράιμπουργκ, 14 για Λεβερκούζεν και Ουνιόν, 13 Άιντραχτ και Ντόρτμουντ, 11 για τη Βέρντερ Βρέμις, 9 για Χέιντενχάιμ, Στουτγκάρντ, Γκλάντμπαχ, 8 για τη Μάιντς, 7 για Βόλτσμπουργκ, Χόφενχάιμ και Αουγσμπουργκ, 4 για Σεν Πάουλι, 2 Χόλστερ Κιέλ, 1 η Μπόχουμ. Ωραία. Και θα κλείσουμε με καμπιονάτο. 8η αγωνιστική. Είχαμε το Σάββατο Κόμο Πάρμα 1-1, Τζένοα Μπολόνια 2-2, Μίλαν Ουντινέζε 1-0. Με τη Μίλαν να παίζει με 10 παίκτες από το 30 και να κρατάει με το ζόρι το 1-0 και στις καθυστερήσεις σκόραρε η Ουντινέζε και το γκολ μετά από 5-6 λεπτά που κοιτάγαζαν το βίντεο ακυρώθηκε γιατί ήταν το κορδόνι του σκόρε της Ουντινέζε ήταν πιο μπροστά από το δηλαδή και ένα κορυφαίο που διάβασα τότε ότι αν φόραγε 43 νούμερο παπούτσι το γκολ θα μετρούσε, φόραγε 44 όμως ο σκόρε και ήταν άκυρο. Να και η Μίλαν... τα νούμερα που φοράτε. Ναι, ή να κόβετε τα νύχια. Είναι επίσης μια λύση. Και η Γιουβέντους Λάτσιο για το Σάββατο πάντα μιλάμε. 1-0. Με αυτόν τον γκολ η Γιουβέντους πήρε την νίκη 87. Η ομάδα σου έπαιζε από το 24 με 10 παίχτες. Και ενώ αμύθηκε φανταστικά, στο 87 με αυτόν τον γκολ του Χίλα, του Ισπανού στόπερ, ήρθε η ήττα. Δυστυχώς για σένα που είσαι Λατσιάλε. Την Κυριακή, Έμπολι-Νάπολι 0-1, νέα νίκη για την Νάπολη που συνεχίζει στην κορυφή, με πέναλτι του Κβαρατσχέλια, Λέτσε-Φιωρεντίνα 0-6 στη νίκη της αγωνιστικής, Βενέτσια-Αταλάντα 0-2, Κάλιαρι-Τορίνο 3-2, Ρώμα-Ίντερ 0-1, η πρωταθλήτρια πέρασε με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες σε ένα κακό παιχνίδι και χθες πρώτη νίκη για τη Μόντσα, Βερόνα-Μόντσα 0-3. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα. Θες από τη βαθμολογία ή να... Ναι, να κλείσουμε λοιπόν με τη βαθμολογία. Να κλείσουμε τη βαθμολογία για να μην αφήσουμε αυτή την εκκρεμότητα. Νάπολη 19 στην κορυφή, Ίντερ 17, Γιούβε στους 16, Μίλαν 14, Φιωρεντίνα ανωδικά πήγε στους 13 μαζί με Αταλάντα, Λάτσιο και Ουντινέζε, στους 11 η Τωρίνο, Ρώμα και Έμπολη στους 10 και από εκεί και κάτω Μπολόνια, Βερόνα, Κόπο και Κάλιαρι στους 9, η Μόντσα με την Πάρμα στους 7 και στην τελευταία τριάδα Τζένοα 6, Λέτσε 5 και Βενέτσια στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και να συνεχίσουμε με ευρωπαϊκά Champions League με το πρόγραμμα. Ακριβώς και μπάσκετ πολύ, γιατί έχουμε μπάσκετ league, ευρωλίγα, γυναίκες. Έχουμε πολύ υλικό. Έχουμε βόλεϊ, έχουμε πόλο, από όλα έχει μπάξεις. Προχωράμε. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Μαζί μας είναι ο Πάνος Κουρλέτης. Μαζί μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί μας είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα.
Μαζί μας είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Σπανάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Κουμεντάκο. Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον Δημήτρη Στρατούλη, τον Παναγιώτη Μπενούκα και τον Γιώργο Οικονόμου. Μαζί μας έχουμε την Νίκη Κεραμέως. Κοντά μας έχουμε τον Μάκη Βορύδη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Δημαράς. Μαζί μας έχουμε την Ιωάννα Γελεστάθη. Μαζί μας έχουμε την Τζέννη Παπαδοπούλου. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μαραβέγιας. Μαζί μας είναι ο Κύριλλος Παπασταύρου. Κοντά μας έχουμε τον Τάσο Γαϊτάνη. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Ρωμανιά. Μαζί μας έχουμε τη Δέσποινα Σπανού. Μαζί μας είναι ο Αργύρης Δινόπουλος. Κοντά μας έχουμε τον Σάβα Καλεντερίδη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Ξυπολιτάς. Μαζί μας είναι ο Γαβριήλης Σακελαρίδης. Μαζί μας έχουμε τον Πάνο Ευθυβουλίδη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Δέρβος. Ο Παναγιώτης Γεωργούτσος είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Μπουγελέκα. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Δημήτρη Κάναβο. Καλημέρα. Μαζί μας έχουμε τον Βουλευτή Β' Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΕΕ, είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Τόλιο. Μαζί μας έχουμε την Άννα Καραμαλή. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Καλιάνο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Δένδιας. Κοντά μας είναι ο Χριστός Μπουκόρος. Ο κύριος Πάνος Καμένος, πρόεδρος του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι κοντά μας. Ο κύριος Σπύρος Γαλινός, Γενικός Γραμματέας του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι κοντά μας. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Μαζί μας έχουμε τη Ζωή Ράπτη. Κοντά μας έχουμε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Μαζί μας έχουμε τη Γεωργία Γενιά. Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Κατσαφάδο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κωστόπουλος. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Γενικός Γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής. Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κίρτσο. Μαζί μας έχουμε τον Θεόδωρο Φορτσάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πάνος Κουρλέτης, είναι κοντά μας. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, τη Νέα Σμύρνη, τον Γρηγόρη Μαρινάκη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καλαμπαλίκης. Μαζί μας είναι ο Σάκης Ιωαννίδης. Για τον STV.gr, Εριέλα Χρυσού. Μαζί μας είναι ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φασούλας. Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Κοντά μας έχουμε τον Αχιλλέα Μέτζο. Κοντά μας είναι ο Θοδωρής Καλλιόρος, προπονητής της ομάδας μπάσκετ Μήλωνα. Κοντά μας έχουμε τον Κώστα Καρτατζόγλου. Ένας Γκρέκας, αντιπρόεδρος του Μήλωνα, είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τη Μαρία Καλαρά. Κοντά μας έχουμε τον Άγγελο Τσίκληρα. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Σακελαρίδη. Μαζί μας έχουμε τον Στέλιο Ελεοδόρου. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Αλεξάκη. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Βλάχο. Κοντά μας έχουμε τον Μπάμπη Σαϊπά. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Λαμπαδινός. Μαζί μας είναι ο Χάρης Κάλφας. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Τζανδρέας. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Τσότσου. Είναι ο Ανδρέας Κουτσούρης. Είναι ο Χάρης Παπάζογλου. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ΣΥΡΙΔΑΣ, Άκης Χατζιαντονίου. Συναντήσαμε τον Καπετανάκη Κωνσταντίνο. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ομάδας Τζούντο, ο Γιώργος Φραγκελάκης. Κοντά μας έχουμε την κυρία Βίκη Αλιμπράντη. Κοντά μας έχουμε τη Σαβάδη Αλκμίνη. Μαζί μας είναι ο Βαλάντης Μανουσάκης. Είναι ο Άρης Αγγελόπουλος. Κοντά μας είναι ο προπονητής του αθλητικού ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ, Αλκιβιάδης Κατζηνικολάου. Έχουμε τον Γρηγόρη Ρουσάκη. Έχουμε τον Παναγιώτη Γεωργούτζο. Μαζί μας έχουμε τον Νικήτα Νικητάκη. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Γόντικα. Είναι ο Σταμάτης Χέλμης, ο προπονητής της ομάδας. Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας Άνταλαρ. Συνάννα Ήπογλου. Good evening. Μαζί μας είναι ο Αργύρης Ψάρας. Μαζί μας είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλια Ραούζου. Ο Κόκλας Μπάμπης, πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Σκράβας, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Διονάς. Ο Τάκης Χρυσοχώου είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Σεβαστής. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Στουρέιτ. Μαζί μας είναι ο Θοδωρής Μπελίτσος. Ο Γιώργος Κογκαλίδης, πρόεδρος της ΕΣΠΕΔΑ, είναι μαζί μας. Η Λέκτρα Αντωνοπούλου Πανάγου, η Γενική Γραμματέας του Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής, είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Αϊδονίδη. Παναγιώτης Μαλακατές, εκπρόσωπος του Παραθηναϊκού, είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Πλεξίδα είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η Βαρβάρα Λάγιου. Για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το Χαρίδημο, το γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλληνα Στασοπούλη. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Ροζερβάκη. Μαζί μας είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος. Είμαι η Ίτσα Σακτιανάντα. Μαζί μας είναι η Σμάρο Κοσμάογλου. Έχουμε τον Ρόμπερτ Ηλίανα Τζέμι. Έχουμε τον πρέσβη των Ινδιών στην Ελλάδα, Τσέγουανγκ Τοπ 10. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καλλιθέας, Θεόφιλο Καστανίδη.
Ο Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλλιθέας, είναι μαζί μας. Κυρία Σουλτάνα Σοφρονίου, είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Τα Εμβριώτικα» της Παμαγιαλίτισσας. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου. Κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Ο Ηλίας Κατσιάμπας, υπεύθυνος του Ομακοίου, Τρικάλων και Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Ο Δημήτριος Τσεπάρος. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του Ομακοίου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Δημελής. Η Νίκη Φούφα. Ο Γιώργος Ξινός. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Κωσιφίδου. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κάκαρης. Η Ελένη Σακισλή. Ο Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Κοντά μας έχουμε τη Χριστίνα Γεωργιάδου. Η Ελπίδα Μιναδάκη είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε το Σοκράτη Ματζουράνη. Κοντά μας είναι η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Μαρία Ανδρούτσου. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ζικόπουλος. Ο κύριος Νίκος Σταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευθύμιος Πρεχετές. Βρίσκεται κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Φρασουά Αντριέ. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία Λουκέρη. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Παρά. Μαζί μας έχουμε τη Χρύσα Σαραντοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα Θοδωρή Δεύτο, Κώστας Κεφαλάκης. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα Ελένη Ψευτέλη Κορονιώτη. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Καραβασίλης. Κοντά μας έχουμε την Εύη Μαρινάκη. Είναι μαζί μας η κυρία Δώρα Ντούλια. Δημήτρης Κωστόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, Χρύσα Πιξοπούλου. Και το nstv.gr, Μαριέλα Χρυσού. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκια Λιπράτη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης. Είναι κοντά μας η διεθνής πωλήστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Έχω δίπλα μου τον Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε αφήσει μια εκκρεμότητα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που ξεκινάνε σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε το κύριο πιάτο του Champions League. Το πρώτο κομμάτι των 18 αγώνων, τα 9 μάτς, ήδη έχουμε ξεκινήσει στο Μιλάνο Milan Club Brugge στο 10 λεπτό 0-0 και Μονακό Ερυθρός Αστέρας 0-0. Στις 10 έχουμε Arsenal Σαχτάρ, Aston Villa Bologna, Χιρόνα, Τζιρόνα τώρα, όπως λέμε. Τζιρόνα, εντάξει, ναι, πάμε Τζιρόνα. Σλόβαν Μπρατισλάβας, Παρί Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης Ντόρτμουντ στην αναβίωση του περσινού τελικού, Στουρμ Γκρατς Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ιουβέντους με τη Στουτγκάρντη. Βέβαια, να πούμε ότι από την Ντόρτμουντ δεν παίζει ο Αντεγέμι, που είναι τραυματίας, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα, στη δεύτερη αγωνιστική με τη Celtic στο 7-1 σημειώνοντας χατρίκ. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι το Real Dortmund για την απόψινη ημέρα. Αύριο στις 8 παρατέταρτο έχουμε Atalanta Celtic και Brest Leverkusen. Στις 10 Atletico Madrid Lille, Barcelona Bayer στο μάτς αγωνιστικής με την Μπαρτσελόνα προσπαθεί να σπάσει την πολύ κακή παράδοση που έχει εσχάτως με την Μπάγκερν. Θυμάσαι και κάποια 8-2 για κάποια 6-1 και είχαμε χάσει το μπούσουλα. Που τα πρόσφατα που η Μπάγκερν διέλυσε την Μπαρτσελόνα. Μπενφίκα Φέγενορντ, Μάντσεστερ Σίτι Σπάρτα Πράγας, Λειψία εναντίον Λίβερπουλ με την Σάλτσμπουργκ να υποδέχεται την Δύναμο Ζάγκρεπ και τους Young Boys την Ίντερ. Να πάμε στο Europa League, όπου αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, την Τετάρτη, Γαλατασαράι Elfsborg και Μπράγκα Μπόντο Γκλίμπτ, και την Πέμπτη μπαίνουν στη μάχη και οι ελληνικές ομάδες. Έχουμε στις 8 παρατέταρτο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την τσέχικη Βικτόρια Πλζέν, και στις 10 μετά το 0-2 που έχει κάνει ο δικέφαλος από Γαλατασαράι και στη Άουα, οι δύο ήττες το παιχνίδι με τους Τσέχους είναι ή τώρα ή ποτέ για τον δικέφαλο για να πάρει την πρώτη του νίκη και τους πρώτους του βαθμούς στον όμιλο. Πάντως παρένθεση, αυτό που λέμε είναι ότι και ο Ολυμπιακός αλλά και ο ΠΑΟΚ έχουν ήδη πάρει αρκετά έσοδα από την UEFA όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα 12,5 εκατομμύρια με τα έσοδα χωρίς το Market Pool. Και ο ΠΑΟΚ πλησιάζει τα 11. Ναι, αλλά καλό θα είναι να προσθέσουν και βαθμούς
εκτός από το δικό του ταμείο, να κάνει ταμείο και ο εθνικός συντελεστής στη βαθμολογία της, στο ranking της UEFA. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 10 στη Σουηδία με την πρωταθλήτρια και σχεδόν ξανά πρωταθλήτρια Σουηδίας Μάλμε, η οποία της λείπει ένας βαθμός για να κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στη χώρα της με 3 αγωνιστικές υπόλοιπο. Μία Μάλμε η οποία εντωμεταξύ είχε ντέρμπι την αγωνιστική που πέρασε στη Σουηδία κοντά στη Χάμαρμπι. Ένα μάτς το οποίο... Όχι, η Τζουγκάρντεν είχε τον ντέρμπι με τη Χάμαρμπι. Α, ναι, που διακόπηκε... Ναι, μία ακόμα προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού και ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα με τη Χάμαρμπι να διατηρεί το 2-0. Και γι' αυτό το λόγο, αν αυτό το Χάμαρμπι Τζουγκάρντεν έλυγε ισόπαλο, τότε θα έπαιρνε μαθηματικά η Μάλμε το πρωτάθλημα. Υπήρξε νικητής. Και... Σωστή επίσημα μας. Ναι. Και... Αλλά όμως με διέκοψε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, Μάλμε Ολυμπιακός είπαμε, την Πέμπτη στις 10. Μία Μάλμε που απέκλεισε στα προκριματικά του Champions League τον ΠΑΟΚ, με εκείνο το ροκ γκολ που πήγε το παιχνίδι στην παράταση στην Τούμπα. Και ο ΠΑΟΚ έχασε εν τέλει με 4-3 και αποκλείστηκε και πέρασε στο Europa League. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βρει τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση μετά το 3-0 επί της Μπράγκα στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Την ίδια μέρα, Άιντραχτ Ρίγα Σκόλα, Μίντιλαντ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Φερετσβάρος Νις, Μακάμπι Τελαβίβ Ρεάλ Σοσιεδάδ σε ουγγρικό έδαφος για τους γνωστούς λόγους. Καραμπαγκ Άγιαξ, Ρώμα Δυνάμο Κιέβου, Άντερλεχτ Λουντογκόρετς, Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας, Πόρτο Χόφενχάιμ, Τβέντε Λάτσιο, Φενέρμπαχτσε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο top παιχνίδι για το εκτός από τα μάτς των ελληνικών ομάδων για τη διοργάνωση. Πάντα τουρκικο-αγγλικές μάχες. Ναι, και μην ξεχνάς ότι είναι Ζωσέ Μουρίνιο, Φενέρμπαχτσε εναντίον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία. Είχε θητεύσει και από την οποία δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Και μέχρι το περσινό κύπελο που πήρε η United, πάντα τους έλεγε ότι έφυγα και δεν έχετε πάρει τίποτα. Ναι. Με διώξατε και ορίστε. Όλο... Και μου στερήσατε το σέρι. Ναι. Λιόν Μπεσίκτας, Rangers Steaua και Tottenham Alkmaar. Στο Conference League την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός στο μεγάλο παιχνίδι στο ΆΚΑ 8 παρατέταρτο με αντίπαλο την Chelsea σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ, όπως όλα δείχνουν. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει σε πολύ δύσκολο έργο βέβαια να πάρει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση για να σβήσει και την γκέλα, γιατί ήταν γκέλα, το 1-1 στην πόρα της Μπάνια Λούκα. Δύσκολη αποστολή, θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, που έχει τα γνωστά προβλήματα στην επίθεση, με τον Ιωαννίδη εκτός, με τον Σπόραρ και αυτό να προέρχεται από μία ίωση που τον άφησε εκτός τελευταία στιγμή από το παιχνίδι με τον Όφη, τον Γερεμέγεφ να μην πείθει ως παίχτης που ξεκινάει βασικός. Και τον Έντζο Μαρέσκα από την άλλη πλευρά να αφήνει εκτός αποστολής από την αρχή της σεζόν τον Πάμπερ, ναι, τον έχει αφήσει εκτός λίστας. Είναι εκτός λίστας UEFA. Δηλαδή το καλύτερο του παίχτη που πέρσι έκανε παπάδες. Και σκέψω ότι έχει τόσο μεγάλο, τόσο ευρύ ρόστερ η Chelsea, που στα μάτς του Conference League, τα ευρωπαϊκά μάτς, ξεκινάει βασικός ο Ενκουνκού, που είχε βάλει 30 γκολ με τη Λειψία στην Bundesliga και ήταν... Για να δεις ποια είναι η διαφορά, ναι. Ότι κάνει rotation, άλλοι παίκτες παίζουν στο Ρουάκι. Ναι, είναι σχεδόν άλλη ενδεκάδα που χρησιμοποιεί. Για να δούμε αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί αυτό το switch, αυτή την αλλαγή που κάνουν. Αυτή την αγγούλα. Ναι, γιατί εντάξει, όσο να είναι, πάντα είναι σίγουρα μια ποιοτική ενδεκάδα. Αλλά σίγουρα τώρα το να αλλάζεις από αγώνα σε αγώνα 10 και 11 και 9 παίχτες δεν προσφέρει κάτι σε συνοχή. Πάντως σκέψου τι μπουσάρισμα μπορεί να δώσει ενδεχόμενη η Παναθηναϊκή. Σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει έτσι και ένα κατάλληλο σχέδιο ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα το δούμε τι θα επιλέξει, ποια τακτική θα επιλέξει ο Ντιέγκο Αλόνσο για το παιχνίδι της Πέμπτης. Θυμίζουμε 8 παρατέρ. Την ίδια μέρα και οι κυπριακές ομάδες θα πάνε πολύ καλά στο Conference League. Από ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει την
την πρώην αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στη Λευκοσία, Βίκινγκουρ Σέρκλι Μπρίζ, Τζουργκάρντεν Γκυμαράης, μία ακόμα αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Γάνδι Μόλντε, η Ομόνια θα ταξιδέψει στο Εδιμβούργο για το παιχνίδι με τη Χάρτς, ενώ η Πάφος θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Χόφενχάιμ σε ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Η Αγγελόνια Πετροκούμπα από τη Μολδαβία, Λάρν Σάμροκ Ρόβερ σε ένα παιχνίδι εμφύλιο Βορειοϊρλανδία εναντίον Ιρλανδών. Εκεί θα πιστεύω ότι θα είναι για έναν ουδέτερο θα είναι μια εμπειρία να μπορέσει να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Τσέλια Ισταμπούλ, Τσέλια Μπασάξεχιρ, Ραπίτ Βιέννης Νόα, η ομάδα που απέκτησε την ΑΕΚ, Σενγκάλεν Φιωρεντίνα, Ελσίγκη Δυνάμο Μίνσκ, Μπόλεσλαβ Λουγκάνο, Ολύμπια Λιουμπλιάνας Λίντσερ, Μπέτις Κοπεχάγη, Νιου Σέντς, άλλη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θα υποδεχτεί την Αστάνα από το Καζακστάν και Μπάτς Κατόπολα Λέγκια Βαρσοβίας. Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα και του Conference League. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το χώρο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, εκεί όπου θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική σε τρεις δόσεις. Είχαμε λοιπόν Άρης Προμηθέας 86-75, Μαρούς Περιστέρι 73-79 με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μια σημαντική νίκη στα τελευταία λεπτά. Mm-hmm. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 73-62, μεγάλη νίκη για τους Ανέρυθρους απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα μάτσο το οποίο θύμιζε πάρα πολύ τη δεκαετία 80-90. Ναι, με το Πανιόνιο να φτάνει στη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση, πάλι στο κλειστό της Γλυφάδας και αυτή τη φορά με κόσμο. Ήταν η πρώτη φορά που ο Πανιόνιος με την χορηγική ονομασία του πλέον, Χυμή Βίβα, να το λέμε και αυτό, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη είχε με το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου, στο οποίο ήταν πίσω με 20-15, πήρε το προβάδισμα και εν τέλει δεν κοίταξε ποτέ πίσω πάλι με τον ΠΑΟΚ, έφτασε στο 73-62 με τον Ρίον Μπράουν να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ των Γκιανέρθρων με 15 πόντους και πολύτιμη βοήθεια από τον Χρήστο Σαλούστρο, τον πολύπειρο Χρήστο Σαλούστρο με 11 και τον Ντέιβις να προσθέτει 10 πόντους. Να πούμε επίσης, είχαμε Λαύριο Κολοσσός 74-82. Ναι, και να πούμε ναι, νίκη του ναι, Σιγάλα. Mm-hmm, και να πούμε ότι για τον Πανιόνιο ήταν στο περιθώριο του αγώνα. Τιμή στη μνήμη του Μάκη Δεδρινού. Ακριβώς, με την απόσυρση της φανέλας του Μάκη Δεδρινού, ο οποίος όλοι ξέρουμε τι είναι ο Μάκης Δεδρινός για το Πανιόνιο και μετέπειτα και στην εθνική ομάδα. Έγραψε ιστορία με την τέταρτη θέση στο μουντομπάσκετ του Τορόντο, στο οποίο είχε, αν θυμάσαι, κληθεί τελευταία στιγμή να καλύψει ήταν βοηθός του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Πλακώθηκε ο Κιουμουρτζόγλου με τον Φασούλα. Ακριβώς, και ανέλαβε πρώτος προπονητής στο Τορόντο. Όλα αυτά έγιναν στο Τορόντο. Που ο Φασούλα ζήτησε μια άδεια για να φύγει από το Τορόντο να πάει στη Νέα Υόρκη. Ο Κιουμουρτζόγλου διαφώνησε. Είπε τότε στο Βασιλακόπουλο, εγώ ή αυτός. Και επικρατεί άποψη. Και ο Βασιλακόπουλος είπε αυτός. Και έτσι. Να πούμε ότι το μάτς του Λαβρίου και το Κολοσσό ήταν το μοναδικό της Κυριακής. Mm-hmm. Και χθες η αγωνιστή έκλεισε με δύο αναμετρήσεις. Καρδίτσα Ολυμπιακός 61-77 με τους Ερυθρόλευκους να έχουν σε full φόρμα τον Βεζένκοφ. Αλλά και την επιστροφή. Μεγάλα στοιχεία από τον Μιλουτίνοφ. Στην επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο οποίος θα δώσει. Εντάξει, να το πω έτσι με τα λόγια της διαδικασίας. Εντάξει, Ράιτ και Λαρετζάκη, μετά αλλάξαν οι καρδούλες. Αλλά οι δύο παίχτες θα βρήκαν, συμβαίνουν αυτά σε ομάδες. Ναι. Και για τον Ολυμπιακό θα είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του Μιλουτίνοφ, που δίνει ακόμα περισσότερο βάθος στη front line των Ερυθρόλευκων. Και ίσως η επιστροφή. Και ίσως η επιστροφή του Μιλουτίνοφ ίσως να δείξει και την έξοδο στον Φίλι Πετρούσεφ, ο οποίος τέθηκε ούτως ή άλλως εκτός επτάδας ξένων στην Α1,
Συγκέντρωσε τα. Και, όχι, όχι τα πειρά, συγκέντρωσε και την. Και την απογοήτευση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ στην ΙΤΑ, γιατί ήταν, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, με το που μπήκε το, όπως λένε και οι γραμματιζούμενοι, το second unit, η δεύτερη πεντάδα, βρήκε ρυθμό ο Λάρκιν, γιατί όλες οι φάσεις που, όλα τα συνεχόμενα καλάθια που έδωσα το ρυθμό στον Σέιν Λάρκιν ήταν απέναντι στον Πετρούσεφ. Χτύπησε στα πόδια τον Σέρβο forward center, πήρε ρυθμό και όταν ένας μεγάλος σκόρερ βρει ρυθμό και σκοράρει τα δύο πρώτα τρία σουτ είναι εύστοχα, τότε του δίνει όθηση και για τη συνέχεια. Και ο Πετρούσεφ, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν το παρακολούθησε το παιχνίδι, που έχασε τα δύο follow. Τα έχασε μόνος του, έχασε δύο καλάθια. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το σημάδι. Σε κενή αιστεία. Το ναι, σε κενή αιστεία, και ο Μπαρτζόκας δεν τον ξανάβαλε στο παιχνίδι. Και γενικά ίσως ο παίχτης βλέπει ότι υπάρχει συμφόρηση στη front line του Ολυμπιακού. Τα λεπτά μειώνονται. Και ο ίδιος ο παίχτης από την αρχή, πριν ξεκινήσει η σεζόν, είχε. Και σχεδόν το είχε πει δημόσιο ότι θέλει να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό. Ήταν μεταξύ των δύο ομάδων της Σερβίας, είτε Παρτιζάν είτε Ερυθρό Αστέρα. Πιο πολύ με τον Ερυθρό Αστέρα, στον οποίο έχει παίξει και θεωρείται και παιδί του Ερυθρού Αστέρα. Και για τον Ερυθρό Αστέρα τώρα, αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, ίσως να προκύψει και πολύ χώρος για τον Πετρούσεφ στο. Τραυματίστηκε ο Μπολομπόη, θα μείνει από 4-6 εβδομάδες έξω επίσης ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, και υπάρχει ανάγκη πλέον για την ομάδα του Σφερόπουλου στους ψηλούς. Και ίσως ο Πετρούσεφ ή Πέτρουσεφ, όπως το λένε οι Σέρβοι, η ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου να χρειαστεί. Βέβαια το παράθυρο δεν έχει ανοίξει ακόμα για εσωτερικές μετακινήσεις. Ναι, όχι, εννοώ ότι δεν έχει ανοίξει. Ψέματα. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα να πάρεις παίχτη από τη μία ομάδα και να τη EuroLeague να πάει στην άλλη. Jordan Lloyd έπαιξε την πρεμιέρα με τη Maccabi και τώρα είναι στη Μονακό. Και έκανε και ντεμπούτο και με τη Μονακό. Ναι, σωστά. Οπότε ανά πάση στιγμή μπορεί να γίνει προσθήκη πλέον. Και μην ξεχνάς ότι και άλλες κινούνται για προσθήκες. Όπως ακούσαμε για την Μπαρτσελόνα, που μετά τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό του Νικολάς Λαπροβίτολα, που έπαθε ρήξη χιαστού και θα χάσει τη σεζόν. Και θα χάσει τη σεζόν. Να είναι καλά το παιδί να επιστρέψει του χρόνου στη δράση. Και... Αλλά είναι και 32 χρόνια, οπότε αρχίζει σιγά-σιγά. Είναι πιο δύσκολη η επαναφορά. Και η Μπαρτσελόνα εξετάζει περιπτώσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο στη EuroLeague. Μία από αυτές είναι του Σιλβέν Φρανσίσκο, που παίζει στη Ζαλγκίρις πλέον, και παλιό παίκτη του Περιστερίου. Και επίσης δύσκολο. Κοίταξε, στην Ισπανία είναι ο κανονισμός που έχουν οι Ισπανοί, ότι για να πάρει τώρα η Μπαρτσελόνα τον Βιλντόζα θα πρέπει να αποζημιώσει την Μπασκόνια. Ναι. Είναι ο κανονισμός που έχουν στην Ισπανική Λίγκα, που η ομάδα σου διατηρεί τα δικαιώματα. Έφυγες, πήγες, έπαιξες στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην Ελλάδα ή πήγες στο NBA και θες να ξαναγυρίσεις. Εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο και από εκεί πέρα. Όχι, πρέπει, είναι ο κανονισμός. Ναι. Υπάρχει και η ειδική ονομασία, τώρα μου διαφεύγει. Το συζητούσαμε πάλι σε μια εκπομπή, που πρέπει να αποζημιωθεί η ομάδα του. Είναι η ομάδα του που τον είχε στην Ισπανία. Δηλαδή, αν θυμάσαι, και ήταν ο λόγος που τόσα χρόνια δεν είχε γυρίσει ο Ντεκολό, παρότι είχε ενδιαφέρον και από Μπαρτσελόνα και από Ρεάλ να επιστρέψει η Ισπανία. Ο Ντεκολό ήταν στη Βαλένθια και τα δικαιώματά του τα διατηρεί εντός Ισπανίας, σε Σαΐ Βαλένθια, μέχρι να ο Ντεκολό να φτάσει 60 χρονών. Είπες νωρίτερα για την Μπασκόνια. Η Μπασκόνια ήταν ουσιαστικά η ομάδα που
τραυματίστηκε ο Λαπροβίτολα στο προθεσινό παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ήταν στο Μπασκόνια Μπαρτσελώνα και στο οποίο η Μπαρτσελώνα έχασε το ισπανικό αίτητο και ιτήθηκε. Σε μια διεκδίκηση με τον, ναι, με τον Καμπαρό, τον Γάλλο. Λουβαβού Καμπαρό, ναι. Και... το οποίο όνομα ρε παιδί, άλλες φορές τον λένε Λουαού. Ναι, είναι Λοχαγού και μπορεί να είναι και Λοχαγού. Ναι. Λοχαγού. Εντάξει, είναι τώρα τα διπλά ονόματα όπως έχει η Αγγλία στο ποδόσφαιρο, ο Αλεξάντερ Άρνολτ και ο Γουάν Μπισάκα και ο, πώς το λέγε, ο Φλέτ Σαμπερλάιν και ο Γκίμπς Γουάιτ και διάφορα τέτοια. Και έτσι η Μπαρτσελόνα είναι εκτός από τον Σιλβέ Φρανσίσκο, κοιτάζει και την περίπτωση του Τιτζέι Σόρτς της Παρί. Αν μπορέσει να σπάσει ένα συμβόλαιο για να ενισχυθεί στον Άσο, γιατί πλέον η ανάγκη είναι ανάγκη και κόψιμο που λένε και οι παλιοί. Πάντως για να τελειώνουμε και με το πρωτάθλημα της Basket League, αφήσαμε τελευταίο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ναι, είδες πως φτάσαμε τώρα από το συζητώντας για το Καρδίτσα Ολυμπιακός και τις αλλαγές Πετρούσεφ και λοιπά, φτάσαμε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Και σε ένα μάτι του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάτησε το πόδι στο γκάζι μετά την πρώτη περίοδο. Ναι, έφτασε διαφορά μέχρι τις 32 πόντους, αλλά στην τέταρτη περίοδο πήγε να γίνει ζημιά. Εντάξει, ζημιά δεν γινόταν, αλλά οι 32 ναι, έγιναν 10. Μια διαφορά από τις 32. Οι 32 έγιναν 14, μέχρι 14 πήγαινε. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και με ένα 0-15 της ΑΕΚ, που εντάξει, ίδια η ΑΕΚ είχε για 3 δεκάλεπτα είχε σημαντικούς παίκτες να έχουν σχεδόν στην αφλογιστία. Δηλαδή ο Χαμπ είχε βάλει 5 πόντους. Όπως φαινόταν ήταν ο Γκόλντεν, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ της με 16 πόντους. Ναι, ο Χαμπ είχε 0. Είχε 3 δεκάλεπτα, είχε 3 δεκάλεπτα, είχε 0 και έβαλε 14 πόντους. Ο Χέιλ είχε μείνει και αυτός στους 8, αλλά χαμηλά. Και η ΑΕΚ είχε σκορ μόνο από τον Γκόλντεν, ο οποίος πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια θα είναι μια περίπτωση που θα απασχολήσει πάρα πολύ και τους και πιθανώς και ομάδες της Ευρωλίγκας, ναι, στην Ευρωλίγκα, γιατί το συζητούσαμε και χθες στο γήπεδο ότι είχε αυτό που λέμε την άμεση εκτέλεση, δηλαδή με το που θα πιάσει την μπάλα δεν θα το σκεφτεί. Αυτός είναι ο πραγματικός clutch player. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή έπιανε την μπάλα με τη μία, εκτελούσε και είχε 8 δίποντα. Δηλαδή... Και κόντρα σε... ναι, στο Λεσόρ, κόντρα σε έναν είναι μια περίπτωση που θα απασχολήσει ο Golden. Λοιπόν, βαθμολογία να πούμε στα γρήγορα, που έχει τον... είναι ένας μικρός χαμός στην κορυφή. Δηλαδή ο αναγκαίος χαμός. Εντάξει, τώρα είναι υπόθεση αυτών των δύο. Είσαι στην τρίτη αγωνιστική τώρα, ναι. Πάνε χέρι-χέρι, 3-0 χωρίς να δεχτούν ήττα. Με μία ήττα σε τρία παιχνίδια είναι το Περιστέριο, Πανιώνιος, η ΑΕΚ και ο Προμηθέας. Με ρεκόρ 1-2 είναι το Μαρούσιο, ο Κολοσσός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ενώ χωρίς νίκη είναι Λαύριο και Καρδίτσα. Και πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Μια επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η τέταρτη και περιλαμβάνει το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι. Ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στις 8 και 4. Καθώς μετά ακολουθεί και διάβολο εβδομάδα στη EuroLeague πάλι, οπότε Ακριβώς, πρόγραμμα είναι έντονο και συντμήθηκε. Σάββατο 5 η ώρα Κολοσσός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ την ίδια ώρα. Και μάλιστα το πρώτο παιχνίδι Κολοσσού Άρη είναι πάντα ένα παιχνίδι με τους Ερωδίτες να έχουν το πάνω χέρι τα τελευταία χρόνια. Ο Πανιώνιος και η Μιβίβα θα υποδεχτεί το Μαρούσι στις 8 και 4. Ξανά στο... το Σάββατο. Στο Δάκλι Φάδας. Την Κυριακή 5 και 4 Προμηθέας Καρδίτσα. 8 και 4 το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και την ίδια ώρα θα γίνει και αναμέτρηση Περιστερίου εναντίον Λαύριο. Από την Basket League πάμε στο EuroCup, εκεί όπου είχαμε τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα, να σας πω ακριβώς το αποτέλεσμα. Ο Άρης, ναι, κατέρευσε. Που έχασε αποτικά από 68-78. Καταραίοντας τον τελευταίο δεκάλεπτο. Είχε μάλιστα και τον Βασίλη Τολιόπουλο να σκίζει τη φανέλα του σε μια... φάση, επειδή δεν μπορούσε, ναι, να το ξέρει τι ανάγκες. Ο Άρης που έφτασε να προηγείται μέχρι και 10 πόντους και κατέρευσε
στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχασε ο ίδιος με 10. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Τσεντεβίτα Ολυμπιαδοδιάννα. Ένα μάτι 8 η ώρα στο Χριστό Νιγκάλι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε και στο Champions League, το οποίο είχε την προηγούμενη εβδομάδα την ήττα της ΑΕΚ στη Βόνη με 93-74. Μάτι το οποίο έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Την επόμενη μέρα είχαμε και την βαριά ήττα του Κολοσσού από την Τενερίφη με 47-71. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν σήμερα το Περιστέρι είναι ήδη σε εξέλιξη η αναμέτρηση στην Τουρκία με την Μανίσα Σπορ, είναι 57-52. Το παλεύει η ομάδα του Γιώργου Λιμιάτη. Ακριβώς, και αύριο ο Προμηθέας θα υποδεχτεί τη Γαλατασαράι. Αυτά για το Basketball Champions League. Πάμε στο πρωτάθλημα των γυναικών για να πάμε μετά στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο είμαστε ήδη στην τρίτη αγωνιστική και πάμε για την τέταρτη. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής που είχαμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 82-88. Αμήντας, μισό λεπτάκι. Αμήντας Αθηναϊκός, το σκορ της αγωνιστής 99-97. Ούτε σε άντρες δεν το βλέπουμε καλά αυτό. NBA. Μπράβο στα κορίτσια. Γιάννενα Εσπερίδες 75-47. 63-53 ήταν το αποτέλεσμα του ματς Ηρακλής Πανσεραϊκός. Και Πρωτέας Βούλας Παναθλητικός 73-70. Να πούμε ότι το Σάββατο θα γίνει στις 3 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Πρωτέα. Την Κυριακή, 1 η ώρα, Πανσεραϊκός Γιάννενα. Τη 1.30 Εσπερίδες Παναθλητικός. Στις 2 παρατέταρτο Αθηναϊκός Ηρακλής. Στις 2.30 Παναθηναϊκός Αμήντας. Είναι τα μάτια τα οποία θα συμπληρώσουν την τέταρτη αγωνιστική. Στη βαθμολογία Παναθλητικός Γιάννενα, Ηρακλής, Αμήντας έχουν από 5 βαθμούς. Πάω Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός με 4, αλλά και ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Πρωτέας Εσπερίδης έχουν από 3. Βέβαια να πούμε ότι εκεί είναι πρωτάθλημα 11 ομάδες και όχι 12. Και κάθε αγωνιστική έχει μια ομάδα, έχει ένα ρεπό. Το ρεπό. Και πάμε στην Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα, η οποία είχε την προηγούμενη εβδομάδα την πρώτη διαβόλου εβδομάδα τη σεζόν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να έχουν 3 ήττες σε 4 παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά. Άλπα Βιλερμπάν 84-79, Φενέρμπαχτσε Ιδρός Αστέρας 57-76, Μακάμπι Ανατολού Εφές 93-91, σε ένα μάτια γερά νεύρα, Ολυμπιακός Αρμάνι 89-68, με τον Ολυμπιακό να είναι καταιγιστικός και να προσφέρει και θέαμα στο παιχνίδι του. Οι Ιταλοί απ' την άλλη αργήσανε να μπουν στο παιχνίδι, με τον Μίροτιτς να βγάζει τον καλό του αυτό ουσιαστικά προς το τέλος του παιχνιδιού. Είναι ένας παίχτης που μάλλον δείχνει ότι είναι τελειωμένος. Και Virtus, βέβαια για το Μιλάνο, πες μετά τι έπαθε δύο μέρες μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό, τι έπαθε με τη Ζαλγκύρης. Ναι. Θα μας τα πεις μετά. Virtus Ζαλγκύρης Κάουνας και όχι Ζαλγκύρης όπως λένε κάποιοι, 68-71. Παρί Παναθηναϊκός 84-80, σε μια ηχηρή νίκη για τους πρωτευουσιάνους, γιατί ήταν η παρθενική τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπασκόνια Ρεάλ 76-72, με τους Βάσκους να έχουν πάρει και αυτή τον αέρα των Μαυριλένων τα τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Παρτιζάν Μπάγκερ 86-78 και Μπαρτσελόνα Μονακό 86-71. Αυτά συνέβησαν την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαμε Άλπα Βερολίνου Φενέρμπαχτσε 71-78, Μακάμπι Παρτιζάν 79-91, όχι, πάλι τα ίδια λέω. Όχι. Γεια σας, Χρήστο. Γεια σας, συγγνώμη. Μη φάου. Μέα κούλπα. Αρμάνι Ζαλγκύρης 82-85. Με την Αρμάνι να προηγείται στο 27 με 62-35, με 27 πόντους διαφορά. Ακριβώς, και να βλέπει τους Λιτουανούς να κάνουν ένα τρομερό 20-50 επιμέρους σκορ σε 13 λεπτά.
με δηλαδή... την Αργύρη πραγματικά να, όχι απλώς να κλέβει το παιχνίδι, αλλά να θεωρεί τον εαυτό της που μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα. Ήτανε... τις τρεις νίκες. Τρεις νίκες και έκανε δύο νίκες στη διαβολοβδομάδα στην Ιταλία. Γιατί δύο μέρες πριν είχε κερδίσει για τη Βίρτους στην Πολόνια. Για τη Βίρτους θα το πούμε σε λίγο. Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή. Δηλαδή να χάνεις με τη μεγαλύτερη διαφορά και να νικήσεις. Ήταν νομίζω πριν 15 χρόνια ένα παιχνίδι που η διαφορά είχε επιστρέψει από το 29, από το μείον 29. Η Ζαλγκίρις το επέστρεψε από το μείον 27 και το πήρε. Εντάξει, ένα ρεκόρ το οποίο μπορεί να φτάσει και κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Τώρα να γυρίσει από 27 συνήθως είναι κάτι που το βλέπαμε πιο συχνά στο NBA. Αλλά στη EuroLeague το μείον 27 δεν γυρίζει. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό το έκανε η Αρμάνι. Ρεάλ Παναθηναϊκός 90-86 με τους πράσινους να γνωρίζουν δεύτερη συνεχόμενη ήττα και πάλι με 4 πόντους. Στο παιχνίδι. Βέβαια, ένα μάτσο οποίο... επανάληψη του περσινού τελικού της EuroLeague. Ακριβώς, και ένα μάτσο το οποίο ουσιαστικά κρίθηκε από τα πρώτα λεπτά όταν οι Μαδριλένοι είχαν εξασφαλίσει μια διαφορά ασφαλείας. Μπάγκρε Μονάχου Παρί 109-107 σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Κοντσέρτο για πολυβόλα, όπως θα λένε τα κανόνια του Ναβαρών. Η Βέρμαφε ξαναβγήκε στο προσκήνιο. Η Λουφτβάφε και πώς τα λέγανε τότε. Μονακό Βίρτους 101-85 με τους Μπολονέζους να ψάχνουν νίκη και είναι η μοναδική, είναι μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη στη διοργάνωση. Ανατολού Εφές Ολυμπιακός 90-89 με τον Ολυμπιακό να αυτοκτονεί καθώς ήταν μπροστά για 38 λεπτά. Και είδε να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελόνα 94-98 σε ένα επίσης συγκλονιστικό παιχνίδι με τους Καταλανούς να παίρνουν τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Και Βιλερμπάν Μπασκόνια 76-69. Άλλη μια μεγάλη νίκη για την Βιλερμπάν, η οποία και αυτή προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος από την περσινή σεζόν. Πάμε τώρα στην πέμπτη αγωνιστική που είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Την Πέμπτη έχουμε πάλι ένα παιχνίδι, δηλαδή πώς θα καταφέρνουν έτσι σε αυτή τη διοργάνωση. Παρτιζάν εναντίον Βίρτους. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε μήπως αφυπνιστούν οι παίκτες του Λούκα Μπιάνκι. Ναι, αλλά έχουν αφυπνιστεί όμως και οι παίκτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, οπότε λίγο δύσκολα τα πράγματα για τους φίλους Ιταλούς. Πάντως εγώ τι θα έλεγα, τα βλέπουν όλα μαύρα, γιατί και οι δύο φοράνε μαύρα. Ναι, συγγνώμη, το παιχνίδι είναι αύριο, Χριστό. Συγγνώμη, ναι, αύριο. Το παιχνίδι είναι αύριο αυτό. Το κυρίως πιάτο είναι την Πέμπτη με πέντε παιχνίδια. Στις 8 η ώρα Ζαλγκίρις εναντίον Μακάπη. Την ίδια ώρα παίζει η Μονακό με την Παρί, σε ένα γαλλικό εμφύλιο. Στις 9.30 η Μπασκόνια Άλμπα Βερολίνου και Αρμάνι εναντίον Ανατολού Εφές. Και στις 10.15 Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας. Παρασκευή. 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, Φενέρβαξε Παναθηναϊκός. 9.30 Μπαρτσελόνα Βίλερμπαν. Και 10 παρατέταρτο Μπάγερ εναντίον Ολυμπιακού. Οι ελληνικές ομάδες παίζουν την Παρασκευή. Και την Κυριακή παίζουν μεταξύ τους στο ΣΕΦ. Και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα είναι όχι απλά έντονο. Είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Σκέψου ότι η Παρασκευή, Κυριακή, το Παρασκευή παίζουν έξω. Παίζουν στη Γερμανία ο Ολυμπιακός, στην Τουρκία ο Παναθηναϊκός, την Κυριακή αναμετρώνται μεταξύ τους. Και την Τρίτη φεύγουν... Την Τρίτη υποδέχεται ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ στο ΣΕΦ και την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός στη Βιλερμπάν. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει λίγο πιο, θεωρητικά πιο εύκολο κατόπιν παιχνίδι στη EuroLeague, αλλά βλέπουμε ότι οι ομάδες είναι στα κόκκινα και θα χρειαστούν όλους παίχτες. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ γυναικών, το οποίο είχε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε λοιπόν Μαρκόπουλο Λαμία 3-0, Άρης Αμαζόνες 3-0, Θύρα ΠΑΟΚ 0-3, ΑΕΚ Πανιώνιος 0-3 στην βόμβα της πρεμιέρας, καθώς κάποιοι έχουν βάλει ως ένα από τα φαβορί για φέτος την ΑΕΚ. Αλλά και ανέρυθρες. Ήταν σκιά του εαυτού της. Και ανέρυθρες όμως. Ήταν γεμάτα τα σετ 21-25, 24-26 και 20-25. Αλλά και ανέρυθροι. Εδώ πέρα ο Μίλωνας γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό με 0-3.
ενώ ο Παναθηναϊκός δείξε με 3-1 την ομάδα της Θέτιδας Βούλας. Η επόμενη αγωνιστική έχει και πάλι το Μίλωνα να παίζει στην έδρα του αυτή τη φορά με τον Παναθηναϊκό. Μάτς το οποίο θα γίνει στις 5 η ώρα. Νωρίτερα, Πανιόνιος θα υποδεχτεί το Μαρκόπλο στις 3.30. Στις 6 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Λαμία. Στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ. Στις 7.30 θέτει Δαγούλας Άρης και την ίδια ώρα Αμαζόνες εναντίον ΑΟΦΥΡΑΣ. Και πάμε να κλείσουμε την κουμπή μας με το Πόλο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα που είχε στην Ευρώπη η ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού που νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Χόνβεντ με 12-11 σε ένα μάτσο το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ στα ευρωπαϊκά γραφεία. Και πάμε να δούμε την δεύτερη αγωνιστική που και πάλι είχαμε μεγάλα αποτελέσματα. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν μισό. Λοιπόν, είχαμε Παλαιόφαλιρο Εθνικός 8-7, Λιφάδα Περιστέρι 19, Βουλιαγμένη Λάρισα 13-8, ΠΑΟΚ Ναυτική Ένωση Πατρών 27-9, Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ιδραϊκός 10-12, ΑΕΚ Κύος 9-17, Ολυμπιακός Απόλλωνας Σμύρνης 15-6 και Πανιόνιος Παναθηναϊκός 6-15. Η επόμενη αγωνιστική είναι από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή. Έχουμε λοιπόν Εθνικός Βουλιαγμένη, Ιδραϊκός Πανιόνιος, Ναυτική Ένωση Πατρών Ολυμπιακός. Το πρώτο μάτς του Εθνικού με την Βουλιαγμένη είναι την Παρασκευή στις 7.30. Το μεσημέρι του Σαββάτου στις 2 παίζουν Ιδραϊκός Πανιόνιος και Ναυτική Ένωση Πατρών Ολυμπιακός. Το Σάββατο στις 5 Λάρισα Ναυτικός Όμιλος Πατρών, στις 6 Χίος ΠΑΟ, στις 6.30 Απόλλωνα Σμύρνης Λιφάδα. Στις 8.30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί το Παλαιόφαλιρο, ενώ την Κυριακή θα κλείσει η τρίτη αγωνιστική στις 4.30 με την αναμέτρηση Περιστέρη εναντίον ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σε μια γεμάτη εκπομπή. Είπαμε πολλά σήμερα. Είπαμε πάρα πολλά. Κοίτα, από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει πλέον οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε όλα τα πρωταθλήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι. Και να σου πω τώρα, ημίχρονο Champions League, Milan Breeze 1-0 και Μονακό Ερυθρός Αστέρας 1-1. Α, και ξεχάσαμε να πούμε και κάτι ακόμα πρωτού κλείσουμε, να πούμε το πρωτάθλημα της Volley League, το οποίο έχει πρεμιέρα το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να πούμε την πρεμιέρα. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 4 Ολυμπιακός θα παίξει με την Κηφισιά. Στις 6 Φίνικα Σύρου απέναντι στο Μίλωνα. Στις 7 ο Πήγασος Πολύχνης θα υποδεχτεί τον Άβλο Ρεστιάδας. Την Κυριακή στις 4 Φλίσβος εναντίον Όφη και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού το απόγευμα της Κυριακής στις 7 η ώρα. Οπότε και η Κυριακή είναι full derby full με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί. Και το παιδί το είναι συμβεί. Και το παιδί τη βρίσκει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Από τον αλενατόρε Τζιάννη Τζιανούλα της Τοσκάνης και τον Χρήστο Γεωργίου από στην Ελλάδα. Σας ευχόμαστε να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να χαμογελάμε, γιατί το χαμογελό πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Και φυσικά, όπως συνηθίζω να λέω, το ραντεβού μας είναι μόνο στα γήπεδα. Και όπως λένε και οι Ιταλοί, αλλά πρόσημα. Στο επόμενο δηλαδή. Ακριβώς. Πώς το είπες? Αλλά πρόσημα. Αλλά πρόσημα. Αλλά πρόσημα. Αλλά πρόσημα. Αλλά πρόσημα. Αλλά πρόσημα. Ναι. Αλλά πρόστιμα όμως. Αλλά πρόσημα, ναι. Γι' αυτό προσέχεις τι λες, για να μην πέφτουν πρόστιμα. Ακριβώς. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.